εργαλεία τώρα στο τραπέζι, διαπραγματευτικά εργαλεία. Ξέρουμε και τις μπλόφες που κάνουν. Βεβαίως έχουν κάνουν και εκβιασμούς και τελεσίγραφας, λέει ο Γιούνκερ. Εχθές, αφού η δημοσιοποίηση αυτό, δεν είχε κόσμο στο Σύνταγμα. Κοιτάξτε. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς δηλαδή. Εντάξει. Δεν είχε τον κόσμο που θα έπρεπε να έχει για να στηρίξει μια κυβέρνηση σε μια σκληρή διαπραγματευτική γραμμή. Και δεύτερον, την ελέγξει να τηρήσει και το πρόγραμμα. Είχε όμως κόσμο και είναι θετικό. Πάντα μια αρχή πρέπει να γίνεται. Και η γνώμη μου, την ξέρετε, την έχω πει και από τότε που είμαστε κυβέρνηση, ότι το βασικότερο στήριγμα αυτής της κυβέρνησης είναι οι λαϊκές κινητοποιήσεις. Και για να τη στηρίζουν, αλλά και για να την ελέγξουν. Δεν τα είχατε οργανώσει εσείς όμως. Να μην κάνει πίσω. Όχι, ήταν από το διαδίκτυο. Από το διαδίκτυο. Εσείς το οργανώσατε κάποια... Θετική προσπάθεια ήταν πολιτών. Νομίζω είχε χιλιάδες κόσμο. Πολίτες το έκαναν. Δεν είχε επίσημη στήριξη ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε, δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Κατεβείτε στο δρόμο κλπ. Ήταν μια θετική πρώτη λαϊκή αντίδραση μετά από μήνες. Για πείτε μας τώρα για τα μέτρα. Τι θα περάσετε τώρα, σήμερα, αύριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να έχουν και συνέχεια αυτές οι κινητοποίησεις και θα έχουν. Να ξέρουν και πιο μεγάλες. Και εκεί με το ΑΕ, αυτούς που χρωστάνε εκεί που θέλουν να βγουν σύνταξη, είναι στο σχέδιο νόμου. Υπάρχουν πολλοί που χρωστάνε στα ταμεία. Ναι. 10, 15, 20.000 και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Ναι. Τι θα κάνουν. Σας το είχα πει και παλιά, τώρα μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος. Θα γιατί το νομοθετήσετε το μεσημέρι τώρα. Ή αύριο το πρωί κατατίθεται στη Βουλή. Ναι. Με την πρόεδρο της Βουλής έχω συνεννοηθεί. Την Τρίτη θα αρχίσει η συζήτηση της Επιτροπής και την παράλληλη εβδομάδα πάει στην Ολομέλεια. Καταθέτω ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Υπουργείου Εργασίας και του χαρτοφυλακίου που έχω του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης. Τους υπογράφουμε με τον συνάδελφό μου τον Πάνο τον Σκουρλέτη και άλλους συναρμόδιους υπουργούς. Έχουμε για τα ΚΕΠΑ το πρώτο κεφάλαιο, δηλαδή για τους ανάπηρους. Διευκολύνουμε και απλοποιούμε τις διαδικασίες. Να βγαίνει μία απόφαση και να είναι φάπαξ. Εσείς πολλές φορές έχετε κράξει καταστάσεις. Που πάει, δεν έχει χέρια, δεν έχει πόδια και το ένα χρόνο κάθε, το περνάνε. Κάθε χρόνο να περνάει. Αυτό. Το τελειώνει αυτό. Δεύτερο, τελειώνει αυτό. Είναι μια χρήση. Θα σας πω για τον κατάλογο. Μια χρήση θα είναι μια απόφαση. Ναι, μια απόφαση για όλες τις χρήσεις. Για όλες τις χρήσεις. Δεύτερο, αυτό που έδινε το παράβολο 46 και 10 ευρώ που είναι δύο μεροκάματα δεν θα το πληρώνει. Τρίτο, για να αλλάξουμε τον κατάλογο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Συγκροτούμε επιστημονική επιτροπή. Εκπροσώπους ιατρικών σχολών κλπ. Μόνο επιστήμονες με μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο που προεδρεύει, τον Γιώργο τον Ρωμανιά, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας. Mm-hmm. Είναι πολύ έμπειρος ο Γιώργος να βοηθήσει σε αυτά τα ζητήματα και διάφορα άλλα που διευκολύνουμε τα ΑΜΕΑ. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής. Δίνουμε τη δυνατότητα στο ΙΚΑ εκτός από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και την Υπηρεσία Ελέγχου, την ΕΙΠΕΑ του ΙΚΑ, να βγάνει και κλιμάκια επιπλέον. Τους κρίσιμους μήνες σε συγκεκριμένους κλάδους και τόπους που παρουσιάζεται η εισφοροδιαφυγή να το αντιμετωπίζει και καταργούμε διάφορες χαριστικές διατάξεις για μπαταχτσίδες που υπήρχαν μέχρι σήμερα, μπαταχτσίδες απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Και τρίτο, λύνουμε και ορισμένα σοβαρά προβλήματα ασφαλισμένων. Το πρώτο είναι αυτό που είπατε. Ναι. Δηλαδή, είχαμε το φαινόμενο, το έχετε κουβεντιάσει πολλές φορές σε εκπομπές σας, βγαίνουν και άνθρωποι και διαμαρτύρονται ότι φτάνουν στη σύνταξη, κάνουν την αίτηση συνταξιοδότησης. ΟΑΕ και ΕΤΑ. Οι αυτοπασχολούμενοι συνολικά, του ΟΑΕ όμως κυρίως. Φτάνουν λοιπόν στην ηλικία, κάνουν την αίτηση, αλλά χρωστάνε πάνω από το όριο των 20.000 ευρώ, με αποτέλεσμα ούτε σύνταξη να παίρνουν, ούτε ο ΟΑΕ να παίρνει τα λεφτά του. Αυτό το λύνουμε με δύο τρόπους. Κάνουμε μια πάγια διάταξη και λέμε το 20.000 να γίνει 25.000, να διευκολύνουμε εγκλωβισμένους, και κάνουμε και μια μεταβατική διάταξη τριών μηνών να ισχύσει, που λέμε ότι και σε αυτούς που χρωστάνε από 25 έως 50.000, ελάτε μέσα σε τρεις μήνες να το συμψηφίσετε, όχι να δίνουν δόσεις τώρα λεφτά και τέτοια, με τη σύνταξή σας. Με τη σύνταξη. Διασφαλίζουμε, θα κρατιέται από εκεί αυτό που χρωστάνε, διασφαλίζουμε ότι δεν θα πέφτουν κάτω από τα 360 ευρώ, βάλουμε ένα όριο, ότι να τους κρατάμε μέχρι αυτό το όριο, να μην πέφτουν τουλάχιστον το μήνα, και έτσι να βρουν και αυτοί μια διέξοδο να πάρουν τη σύνταξη, αλλά και ο ΟΑΕ, εκεί που δεν θα έπαιρνε τίποτα, να πάρει αυτά που του χρωστάνε. Το δεύτερο είναι, και το έχουμε κουβεντιάσει και εδώ αρκετές φορές, με έχετε ρωτήσει ως αρμόδιο υπουργό, με τους υπερήλικες ανασφάλιστους, αυτούς που ήταν πάνω από 67 χρονών, δεν ήταν ασφαλισμένοι σε κανένα ταμείο, δεν δικαιούνται από πουθενά σύνταξη. Υπήρχε μια διάταξη, αυτή ήταν συνολικά 62.000, ήρθε όταν το έπαιρναν. Έχω ακριβά. Ήταν 62.000 Έλληνες και ομογενείς, ήρθε από 1η-1η το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, το έκοψε. Στους περισσότερους από αυτούς, από τους 62.000, έκοψε τους 42.000, έβαλε πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις και μείνανε 42.000 που αυτά τα χρόνια δεν έπαιρναν τίποτα, δεν είχαν να φάνει οι άνθρωποι. Το επαναφέρουμε αυτό.
σταδιακά από 1η του Οκτώβρη μέχρι την 1η Οκτώβρη του χρόνου 260 ευρώ και μετά επανέρχεται πλήρως στα 360 και δίνουμε δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους κάτι να έχουν που δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Αυτή και δεν που ήταν τελείως, ιδιαίτερο τίποτα. Τελείως τίποτα. Μιλάμε για καταστάσεις που έρχονται στο Υπουργείο, σας έχουν βγει και εσάς σε τηλεφωνία, δεν έχουν φάνει. Δράμα. Είναι πάνω από 67 χρονών, να σας πω γιατί βγάλαμε και το οικονομικό κόστος, ότι από τους 42.000 που τους είχε κοπεί 1η-1η του 2013, επειδή ήταν υπερήλικες, ζουν μόνο 28.000. Γιατί αναζητήσαμε στοιχεία να δούμε τι κόστος θα έχουμε. Παρότι δεν πρέπει να μετράς το κόστος εκεί. Ζουν μόνο 28.000. Είναι μια δραματική ιστορία. Είπαμε ότι τέλος πρέπει να δώσουμε λύσεις. Και μια σειρά άλλες διατάξεις που νομίζω θα συζητηθούν και είναι στην κατεύθυνση ανακούφισης των ασφαλισμένων. Ωραία. Καλά είναι αυτά. Είναι δεσμεύσεις μας αυτά και πρέπει σιγά σιγά και σταδιακά τις δεσμεύσεις μας. Και τα κόστη δεν είναι και τεράστια. Όχι, δεν είναι τεράστια. Είναι 13 εκατομμύρια ευρώ φέτο και 33 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου. Είναι δυνατό δηλαδή. 30.000 ανθρώπους να μην έχουν ούτε 100 ευρώ εισόδημα το μήνα. Τίποτα, σας λέω. Κάθε πρωί πριν μπω στο Υπουργείο είναι 2-3 γεροντάκια, 10 γεροντάκια που με παρακαλάνε, κύριε Στρατούλη. Μα είναι να παρακαλάνε υπουργό κοινωνικής ασφάλισης για αυτά. Αυτά έπρεπε να είναι αυτονόητα και έχουν μεγάλες ευθύνες από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας που δεν τα επεσήμαναν και μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση που πήγε και έκοψε εκεί. Από τη Μίγα Ξύγη δηλαδή. Από το φτωχό και δυστυχισμένο. Σε ετοιμάει αυτό που λες. Μα λίμωνο. Πρέπει να είμαστε και άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Η πολιτική είναι πολιτική, οι συγκρούσεις είναι συμφέροντα, είναι αυτά, αλλά είναι και η ανθρωπιά. Δεν κατάλαβα. Υπάρχει πολιτική χωρίς ανθρωπιά. Λοιπόν, να δούμε αν τι υπάρχει, θα δεν τώρα, είναι πολιτική τώρα, αυτό. Τέλειωσε βέβαια. Με μια κουβέντα. Πότε θα αρχίσει η συζήτηση για το ασφαλιστικό που λέτε εσείς ότι πράγματι πρέπει να φτιαχτεί το ασφαλιστικό σε άλλη βάση, όχι όπως λένε οι δανειστές, ναι. Αλλά να ανοίξουμε μια συζήτηση επί της ουσίας. Εμείς έχουμε πει ότι ο προγραμματισμός μας είναι και το έχουμε πει και στους δανειστές, έτσι κι αλλιώς ήταν, από 1 Σεπτέμβρη να συγκροτηθεί και μια επιτροπή. Η οποία από θα πιάσει, ας πούμε, 5-8 μήνες, 10 χρόνια, ένα χρόνο. Να σου πω ειλικρινά, όχι, ναι. Δεν θα κάτσει να μελετήσει αυτή η επιτροπή, θα κάνει επαφές με συνδικάτα, με επιστημονικούς φορείς, με ασφαλιστικά ταμεία, με διοικήσεις, για να κάνουμε μια κουβέντα. Οι κουβέντες αυτές. Το λέω για να μην το υποτιμάμε. Στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στη Γαλλία κράτησαν 5 χρόνια. Εμείς δεν είπαμε να κρατήσουν 5 χρόνια. Εμείς είπαμε μέχρι τον Ιούνιο του 2016, 9 μήνες θα κάνουμε μια συζήτηση. Μέχρι για να τον δούμε Ιούνιο και του 2016. Ναι, το έχουμε πει. Το έχουμε γράψει αυτό. Το έχουμε δώσει γραπτά. Το έχουμε δώσει γραπτά σαν Υπουργείο από τότε που ξεκινήσαμε εμείς, σαν κυβέρνηση και εγώ. Άρα τους δανειστές λέτε ότι θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, αλλά θα κάνουν 9 μήνες. Το λέει και ο Τσίπρας στο άρθρο του. Λέει ότι θέματα βιωσιμότητας δεν μπορεί. Κάποια είναι άμεσα και θα τα κάνουμε. Για παράδειγμα, τώρα λειτουργική ενοποίηση μέσα στον ΟΑΕ. Που έχει ενοποιηθούν 10 ταμεία. Ή στο ΙΚΑ που έχουν ενοποιηθεί 20 λειτουργικές ενοποιήσεις. Για να έχουν κοινό κέντρο ίσπραξης των εισφορών. Για να έχουν κοινούς ελέγχους για την εισφοροδιαφυγή. Κωδικοποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας που δεν ξέρει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτά θα τα κάνουμε άμεσα. Και είναι και υποχρεώσεις μας να τα κάνουμε δικές μας. Όχι γιατί μας το ζητάει η Τρόικα ή οι δανειστές ή αυτοί. Αλλά όμως για να δει συνολικά το ασφαλιστικό. Δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό λέμε. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε πει αυτά τα ζητήματα θα αντιμετωπίσουμε.